παρευτυχής και με δικαιωμένος. Και αυτή η νίκη και η άλλος μας δίνει πολύ κουράγιο και δύναμη για τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε. Πιστεύετε ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι σας στη φετινή σεζόν? Πιστεύω ότι ανταμείφθηκαν όχι μόνο δική μου κόποι, αλλά και των παιδιών, του προπονητή και όλου του τεχνικού επιτελείου, του γιατρού, των γυμναστών, όλων. Και ένα σχόλιο για το μέλλον. Και ένα σχόλιο για το μέλλον του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία και συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι ερώτηση 10 λεπτών. Νομίζω ότι του χρόνου θα έχουμε μια σοβαρή ομάδα που θα πάμε καλά. Θα είναι μια αναγνωριστική χρονιά για μας, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί είναι λίγο ρευστά ακόμη. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε που θα παίζει. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα, ο Άρης έχει προβλήματα. Διεκδικούμε ένα πακέτο μεγάλο σαν ΕΣΑΚΕ. Άμα γίνει αυτό που πρότεινε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Όχι μόνο οι Ηρακλείς, όλες οι ομάδες θα είναι πολύ καλές, πολύ ενισχυμένες και θα είναι το πρωτάθλημα άκρως ανταγωνιστικό. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι. Εντάξει, τα πιο πολλά ανοίγουν στα παιδιά, νομίζω. Έκαναν όλη τη χρονιά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Από τη στιγμή που ήρθα εγώ στην ομάδα, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσω φυσικά. Ό,τι ζήσαμε το περισσότερο καιρό το έκαναν στο έπακρο. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να αφοσιωθούμε πραγματικά στο στόχο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και να κάνουμε όλοι θυσίες. Θεωρώ ότι έγινε και γι' αυτό το λόγο μπορέσαμε και ανεβήκαμε κατηγορία. Τι είναι αυτό που κατά τη διάρκεια της σεζόν προσπαθούσατε να εμφυσίσετε στους παίχτες σας, ούτως ώστε να καταφέρετε να φτάσετε σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία? Κοιτάξτε, η φιλοσοφία η δικιά μου σε ένα θεωρητικό είναι συγκεκριμένη πολύ. Μ' αρέσει η ένταση γενικά στο παιχνίδι και στην άμυνα και στην επίθεση. Τα παιδιά προσπάθησαν να αφομοιώσουν το στυλ παιχνιδιού. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό το κατάφεραν. Υπήρξαν παιχνίδια τα οποία παίξαν πάρα πολύ καλά, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Προπονήθηκαν πολύ καλά και γι' αυτό και στο τέλος νομίζω, παρόλο που η χρονιά είναι πολύ μεγάλη, θεωρώ. Ήταν φρέσκοι, είχαν πολύ μεγάλο κίνητρο και δείξαν πραγματικά ότι άξιζαν να είναι μαζί με τον Ιωνικό οι δύο ομάδες που ανήκουν στην Α1. Ένα σχόλιο για το μέλλον. Κοιτάξτε, το μέλλον είναι δύσκολο. Η Α1 είναι μια άλλη κατηγορία τελείως, είναι κάτι διαφορετικό. Ο οργανισμός έχει χρόνια να παίξει αυτό το επίπεδο, η αλήθεια είναι αυτή. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά από όλους εντός και εκτός παρκέ. Θα πρέπει να τα βάλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα κάτω τα πράγματα, να δούμε πώς θα κινηθούμε ακριβώς και σιγά σιγά να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική. Νομίζω 8 χρόνια ήταν πάρα πολλά χωρίς ώρα κλείσει την Α1. Είναι μέρα γιορτή σήμερα για τη Θεσσαλονίκη και για το ελληνικό μπάσκετ, θεωρώ. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, χύσαμε πάρα πολύ υδρότα. Οπότε η αλυσίδα του Προέδρου, του κόσμου, του προπονητή και των παιχτών αποδείχθηκε πάρα πολύ δυνατή. Νομίζω εμείς και ο Ιωνικός ήμασταν με διαφορά καλύτεροι από τις υπόλοιπες ομάδες. Το αποδείξαμε και μέσα στο παρκέ. Νιώθω τόσο όμορφα που παίξαμε σε ένα τέτοιο γήπεδο γεμάτο και δώσαμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο. Πραγματικά, αυτούς συγχαρητήρια σε όλους. Να χαρούμε την νίκη και σιγά σιγά να σκεφτούμε και το αύριο. Νιώθετε ότι οι κόποι σας ανταμείφθηκαν τη φετινή σεζόν ή αυτή η πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλατε? Δεν το συζητάω. Για μένα είναι επίτευγμα να γεμίζει το γήπεδο καταρχήν. Θέλουμε φιλάθλους στα γήπεδα. Ξέρουμε ότι ο κόσμος του Ηρακλή αγκαλιάζει την ομάδα. Καταφέραμε να το συσπυρώσουμε, να γεμίσει το Ιβανόφυλλο, να δημιουργήσει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Και συνδυασμό με τη δική μας απόδοση, κάναμε το παιχνίδι που θεωρητικά ήταν τελικό, το κάναμε περίπατο. Ένα σχόλιο για το μέλλον. Ένα σχόλιο. Χρειάζεται πολλή σκέψη, πολλή δουλειά. Βλέπουμε ότι τα κακό σχήματα στο μπάσκετ είναι πάρα πολλά. Παρακολουθούμε σαν θεατές τους μεγάλους να μαλώνουν και να την πληρώνουν. Λένε μαλώνουν τα βουβάλια, δεν πληρώνουν τα βατράχια. Ελπίζω να βρεθεί η λύση επιτέλους. Για μένα, μια ευχή είναι να παίξουν περισσότεροι Έλληνες στην Α1. Νομίζω αυτό λείπει. Από εκεί να αρχίσουν όλοι. Όλες οι ομάδες να δώσουν ευκαιρίες σε Ελληνόπουλα γιατί τα αξίζουν και να μην παίρνουν τη χάσπαρ τους, τον κάθε Αμερικάνο με 1.000 ευρώ και 2.000 για να τον διώξει μια εβδομάδα. Αν δεν παίξουν Έλληνες, δεν πρόκειται το ελληνικό μπάσκετ να πάει μπροστά. Ας συγκρίσουμε από εκεί, ταπεινή μου άποψη, και όλα τα άλλα θα έρθουν. Μεγάλη στιγμή. Ο Ηρακλής επιστρέφει εκεί που ανήκει. Μεγάλη μέρα. Πιστεύω και ο κόσμος που ήρθε και εμείς και παιδιά. Εγώ εντάξει, ήμουν τυχερός και το είχα ξαναζήσει αυτή η ατμόσφαιρα η σημερινή. Αυτός ο κόσμος, αυτή η ομάδα με αυτή την ιστορία. Αξίζει να βρίσκεται στην Α1. Μεγάλη προσπάθεια μετά από το περσινό χαστούκι. Προπέρσινο φτάσαμε στην πηγή, δεν ήπιαμε νερό. Αλλά ο πρόεδρος παρέμεινε εδώ, στήριξε την ομάδα.
έφτιαξε αυτή την ομάδα πάλι το καλοκαίρι με τον Κώστο Λευτέρη του Χατζηκυριακίδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε και ο Κώστας ο Μέξας και φτάσαμε εδώ πέρα να πανηγυρίζουμε σήμερα αυτή τη σημαντική μέρα για τον μπάσκετ του Ηρακλή, την επιστροφή στην Α1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, όλα τα παιδιά, όλο το επιτελείο. Μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη πίεση από το καλοκαίρι, το πρέπει, η ομάδα να ανέβει. Εντάξει, το αξίζαμε. Μαζί με τον Ιωνικό ήμασταν δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Καταφέραμε έστω και με τα play-off και πανηγυρίσαμε αυτή τη σημαντική στιγμή μέσα στην έδρα μας. Ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το μέλλον. Το μέλλον, ξέρουμε όλοι, εντάξει, με αυτά που γίνονται τελευταίο καιρό και τα προβλήματα που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ, ο Ηρακλής θα επιστρέψει στην Α1 και ελπίζω να έχει διάρκεια στην Α1, να γίνουν και κάποια πράγματα, να φτιάξει το μπάσκετ και έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να το χαρούμε αυτό το άθλημα.